Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός σε όλον αυτόν τον καζαντιδισμό του Άρη έρχεται και ο Δημητράκης, έτσι το λένε Δημητράκη, και δημιουργεί ένα σκηνικό που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, ο αυτοκράτορας στην μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός. Πού θέλετε να παίξουμε μπάσκετ? Θέλετε να παίξουμε στο Γαριλάο, θέλετε να παίξουμε στο Παλέ, στο Παλατάκι, πού γουστάρετε? Όπου γουστάρετε εσείς. Και γι' αυτό, τον λόγο το τσιγίδι το έχει ο Άρης. Γιατί το έχει ο Άρης? Γιατί άμα χάσει ο Άρης, που είναι το πιο πιθανό, χάνει το κύπελο μέσα στο γήπεδο του, πέφτει ξερή να πούμε οι οπαδοί με τα μούτρα κάτω. Έτσι, και είναι πολύ χειρότερο από το να χάσει στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ έχει άλλο. Λες, να ο Βασιλακούπουλος, ο Σουλίνας, με έκανε μέρα με κτλ. Τώρα, υπάρχει όμως και το άλλο που στις λίγες πιθανότητες που υπάρχει να κυματοπάρει ο Άρης το κύπελο, θα κλαίει η υπόλοιπη πόλη. Δηλαδή είτε μου κυρίζει είτε χάσει, εγώ σαν αυτό που λέω, έχω τρομερή δουλειά. Τι σημαίνει? Ότι ήδη στο Μετρόπολης και στις γύρω περιοχές οι παοξίδες δαγκάθηκαν με τον ορισμό του Παλέ, γιατί σου λέτε πού είστε τώρα, θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουν από ό,τι αν πηγαίνανε σε οποιοδήποτε άλλο κύπελο. Και οι Αργιανοί λένε αμάν, αν το χάσουμε τώρα μέσα στο Παλέ, θα μπορούν να μας πούν και loser. Γιατί να μας πούν loser? Γιατί πηγαίνουμε μέσα στην Τούμπα, χάνουμε στη Θεσσαλονίκη μέσα τον τελικό κυβέρνο του 2003. Πηγαίνουμε το 2008, χάνουμε στο Καφταζόγλιο. Χάνουμε και από το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Οπότε, μήπως ήταν καλύτερα να παίζαμε στο ΆΚΑ. Οπότε, και 20 πόντους να μας έρθει ο Τράκης στο κεφάλι, δεν θα έλεγε ότι δεν θα γινόταν τίποτα. Ενώ τώρα γίνεται συναρπαστικότερος ο τελικός, συναρπαστικότερος, και θα έχει πάρα πολύ ίντρικα η όλη αυτή η ιστορία. Πάντως εγώ πάλι το Παναθηναϊκό βλέπω, αλλά σε ένα μάτσο το οποίο θα είναι πιο συναρπαστικό. Δηλαδή, ο ορισμός του τελικού στο Παλέ κάνει και πιο ανταγωνιστικό το μάτς και μεγαλύτερες τηλεθεάσεις θα έχει, και μάλλον το είδανε και για εμπορικούς λόγους για να γίνει στο Παλέ. Έτσι πιστεύω εγώ.